In Business News. Το ποδήλατο και ειδικότερα οι αγώνες Cyprus Sunshine Cup με τις αρκετές συμμετοχές και τα μεγάλα ονόματα που συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς επωφελείται από την προβολή που παίρνουν μόνο και μόνο τα ονόματα αυτά, οι συμμετοχές αυτές. Έχουμε συμμετέχοντες πάνω από 30 χώρες από την Ευρώπη, Ιαπωνία, Βραζιλία, Αμερική. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου από τις χώρες αυτές συμμετέχουν στο Sunshine Cup. Η προβολή που οι ίδιοι αθλητές έχουν στη χώρα τους βοηθάει και την Κύπρο να προβληθεί σε όλες αυτές τις χώρες. Οι ποδηλατικοί αγώνες Cyprus Sunshine Cup που διοργανώνονται στην Κύπρο θεωρούνται πολύ καλοί για τους ξένους ποδηλάτες γιατί συνδυάζουν αρκετά στοιχεία τα οποία ζητούν οι αθλητές αυτοί. Που είναι πρώτον ο μεγάλος ανταγωνισμός. Επειδή έχουμε πολύ καλούς αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν, ο ανταγωνισμός είναι ψηλός, είναι στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου, οπότε έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν ανάμεσά τους οι μεγαλύτεροι αθλητές του κόσμου. Επιπλέον οι διαδρομές μας σχολιάζονται από όλους με τα θεατρικότερα, τις βρίσκουν πολύ καλά οργανωμένες, πολύ απαιτητικές, αλλά παράλληλα και πολύ όμορφες, το οποίο το σχολιάσαν όλοι οι αθλητές. Ο καλός καιρός είναι ένα στοιχείο το οποίο ζητούν οι αθλητές αυτοί από τη Βόρεια Ευρώπη και την Κεντρική Ευρώπη που θέλουν να ξεφύγουν από τις παγωνιές και να έρθουν στην Κύπρο να κάνουν ποδήλατο. Καθώς επίσης και η κυπριακή φιλοξενία. Οι αγώνες γίνονται σε κοινότητες της ορεινής Λάρνακας και στην αρχαία Αναμαθούντα. Ο κόσμος, οι ποδηλάτες γνωρίζουν και συναναστρέφονται με κόσμο στο Ήπεθρο. Άρα βλέπουν από πρώτο χέρι την κυπριακή φιλοξενία. Το Cyprus Sunshine Cup είναι, πιστεύω, ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα που γίνονται στην Κύπρο και για την προβολή που δίνει στην Κύπρο, αλλά και από τις συμμετοχές που έχουμε. Είναι κάτι το οποίο συμβάλλει και στην τουριστική προβολή της Κύπρου ως ποδηλατικός προορισμός, αλλά και γενικότερα στον τουρισμό της Κύπρου. Επίσης, οι συμμετοχές και η όλη διοργάνωση βοηθά στην κυπριακή ποδηλασία να ανεβεί επίπεδο και παράλληλα περισσότερος κόσμος να μπει στη διαδικασία να δοκιμάσει το ποδήλατο.